Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζομαι στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Είμαι ο Φώτης ο Τσίγκος και είμαι συντονιστής αυτού του φορολογικού πάνελ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας που είμαστε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε για αυτό το φόρουμ των Δελφών. Η πανδημία επισπεύδει τη δημόσια συζήτηση για συνδυασμό νέων φορολογικών προϊόντων. Χρειαζόμαστε εξωστρεφτή φορολογικά κίνητρα στοχευμένα στην προσέλευση τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων της χώρας μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι σήμερα και η σημερινή συζήτηση. Με χαρά σας παρουσιάζω 5 αξιόλογους ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία στη φορολογία, τόσο σε το εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παγκόσμιο. Εξ αριστερών μου είναι η κυρία Σταματέλου Γεωργία, εταίρος, φορολογικός και νομικός εκπρόσωπος της KPMG της Ελεκτικής Εταιρείας. Είναι η κυρία Άσπα Μάλιου, δικηγόρος στην εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής, οικονομολόγος και διευθυντής του φορολογικού περιοδικού δελτίου φορολογικής νομοθεσίας. Η κυρία Εκατερίνη Σαββαίδου, επίκορος καθηγήτρια του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη φορολογία και γνωστή σε όλους μας για το πέρασμα στη Γενική Γραμματεία Εσόδων το 2014-2015. Δεξιά μου είναι ο κύριος Γιώργος Μιλονογιάννης, νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της χώρας μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε θέματα φορολογίας. Και κοντά μας είναι και ο Γιάννης Τσαγκάρης, Γενικός Έφορος Φορολογίας Εισοδήματος στην Κύπρο, ο οποίος συμμετέχει μαζί μας διαδικτυακά. Και καλωσορίζουμε τον Γιάννη στη συζήτηση σήμερα. Καλημέρα, Γιάννη, από την Αθήνα. Ευχαριστώ. Καλημέρα από την Κύπρο. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε σε ερωτήσεις στο φόρουμ αυτό, μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο delphiforum.gr. Αρχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μιλονογιάννη και θα ήθελα από εσάς, κύριε Μιλονογιάννη, να ακούσω τη στόχευση, την κυβερνητική, πρωτοβουλίες και εμπόδια που υπάρχουν σε όλο αυτό που μας συμβαίνει σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσω με την εκλεκτή ομίγυρη τα ζητήματα της φορολογίας. Μιλώντας για κυβερνητική στόχευση, είμαι υποχρεωμένος να κάνω μία αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, που πολύ φοβάμαι ότι έχει επισκιαστεί από τα γεγονότα της πανδημίας και κατά κάποιο τρόπο έχει αδικήσει, με αντικειμενικό τρόπο, την πρωτοβουλία, την αρχική της κυβέρνησης για την φορολογική μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι λοιπόν στο νόμο του Δεκεμβρίου του 46-46, ο οποίος εισήγαγε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ποσοτικό και νομίζω ότι έγινε αντιληπτό και κατανοητό από το σύνολο του πληθυσμού, από το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μιλάω για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ανεξάρτητα τώρα το αν ήταν μεγάλη, μικρή για κάποιους. Το βέβαιο είναι ότι με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση εξεπλήρωσε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και δημιούργησε ένα κλίμα αξιοπιστίας προς το πολιτικό σύστημα, θα λέω, διότι δεν ήταν ηθισμένος ο ελληνικός λαός στο να εκπληρώνονται και μάλιστα άμεσα, μετά την ανάληψη εξουσίας, προεκλογικές δεσμεύσεις. Αυτό ήταν καθαρά ποσοτικό όμως. Υπήρξε μέσα στο 46-46 και ένα δεύτερο κομμάτι που το λέω θεσμικό. Και για τους ανθρώπους αυτού του πάνελ ασφαλώς, αλλά και για τους παρικούντες στη φορολογική Ιερουσαλήμ, θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο σημαντικό. Δεν μιλάμε για επαναστατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μιλάμε για τα πρώτα αναγκαία βήματα που έδειξαν την πρόθεση για μία μεταρρύθμιση, για ένα εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος. Αναφέρομαι στην ενσωμάτωση νομολογίας Συμβουλίου Επικρατείας που πρωταγωνίστησε, που κυριάρχησε στα διοικητικά ακροατήρια στην περίοδο της κρίσης και η οποία ενσωματώθηκε με την πρώτη ευκαιρία στο 46-46. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στα ζητήματα της παραγραφής και στην εκλογήκευση που επήλθε σε συμμόρφωση πάντα με τις συνταγματικές αρχές, όπως εξήγησε η Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό ήταν, κατά την άποψή μου, ένα σημαντικό βήμα, ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο εξουσίες, όπου η κεντρική εξουσία, η εκτελεστική και η νομοθετική μαζί, συμμορφώθηκαν με τα όσα έχει κρίνει η δικαστική.
Στο ίδιο πλαίσιο θα εντάξω την εκλογήκευση της προσωπικής ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα, ένα ζήτημα που βασάνιζε τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους των επιχειρήσεων, κοινός τόπος για τους νομικούς, η κυβέρνηση αυτή το τόλμησε, το εισήγαγε. Το non-dom, ένας καινούριος θεσμός, με όλη την κριτική που είμαι έτοιμος να ακούσω, αλλά εν πάση περιπτώσει εισήχθηκε αυτός. Έτσι λοιπόν ο 46-46, για να μην κουράσω περισσότερο, νομίζω σηματοδότησε μια εξυγχρονιστική προσπάθεια. Διεκόπη δυστυχώς από τα γνωστά γεγονότα, από την πανδημία και το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο προέκυψε από τα προβλήματα που είχαν οι επιχειρήσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια. Είναι γνωστό ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν σε καταστολή, δεν ήταν για ύφεση. Αυτό ήταν ένα απόλυτο κλείσιμο. Μιλάω, ας πούμε, τις επιχειρήσεις εστίασης. Και τόσους άλλους κλάδους που επλήγησαν εμέσως και κάποιοι συνετρίβησαν κυριολεκτικά. Και στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μεταρρύθμιση, γιατί δεν ήταν ομαλές συνθήκες. Είναι όμως κρίσιμο και το αναφέρουμε. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μιλάει κανείς για κυβερνητική στόχευση που να συνδέεται με το δίκαιο της ανάγκης. Κανείς δεν το περίμενε, ούτε μπορούσε να το δει. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι η κυβέρνηση πέτυχε καταρχήν στο υγειονομικό και νομίζω ότι πέτυχε και κάτι ακόμα που ίσως δεν έχει αναδειχθεί πολύ, ότι κατάφερε να νομοθετεί με μία ταχύτητα πρωτόγνωρη. Δεν διεκδικούμε εύσημα βέβαια για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ότι ήταν τα τέλεια νομοθετήματα, αλλά τηρουμένων των αναγκών και των αναγκών νομίζω ότι ήταν πετυχημένο. Και ποια είναι η στόχευση σήμερα, κύριε Μαλλογιάννη? Κοιτάξτε, για να είμαστε ρεαλιστές. Η πρώτη στόχευση είναι η άμεση, είναι η αποκατάσταση μιας στοιχειώδους κανονικότητας. Διότι δεν μπορούμε με τρόπο θαυματουργό να επανέλθουμε στα του κορονοϊού επίπεδα, ούτε καν από την άποψη των προσδοκιών, διότι η αξιοπιστία και η ταχύτητα με την οποία μέχρι τότε είχε κινηθεί η κυβέρνηση νομοθετικά σε επίπεδο φορολογίας, αλλά και στα υπόλοιπα, κατά την άποψή μου, είχε δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στην αγορά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα και άμεσα. Αυτό που είναι απόλυτη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση αυτής της στοιχειώδους κανονικότητας. Το εμπόδιο, το προφανές, είναι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Έτσι, δεν είναι ατέλειωτοι. Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε όλους τους ανέργους στο payroll του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον σε ένα σύντομο χρόνο μπορέσουμε να έχουμε για τις επιχειρήσεις αυτές που επλήγησαν μία, λέω, στοιχειώδη κανονικότητα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια επανεκκίνηση. Θα μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία που δεν έχουν ακόμα συζητηθεί καν, αλλά που είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε και να τα εισάγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Σαββαίδου, θα μας πείτε για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και ποια μέτρα έχουμε για λήψη επόμενων μέτρων? Βεβαίως, η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, έλαβαν μια σειρά από φορολογικά μέτρα, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσμενές συνέπειες που υπήρχαν τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, από το περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο βασικός στόχος ήταν αφενός η στήριξη των εισοδημάτων, κυρίως των πιο ευάλωτων ομάδων, και αφετέρου η ενδυνάμωση της ρευστότητας της αγοράς, προκειμένου να μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκονταν ουσιαστικά σε αδράνεια. Οπότε καταλαβαίνουμε εκ των πραγμάτων ότι τα μέτρα αυτά είχαν καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και βεβαίως κατά βάση οριζόντιο χαρακτήρα, απευθύνονταν σε όλους. Βεβαίως τώρα που σταδιακά επιστρέφουμε στη λεγόμενη κανονικότητα και σιγά σιγά έρονται οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα, στην ουσία η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια σειρά από πιο μόνιμα μέτρα, τα οποία θα έχουν ως στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Νομίζω ότι πολύ βασικό, τουλάχιστον στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, είναι να διαφυλαχθεί ότι δεν θα ανοίξει περισσότερο η ψαλίδα των ανισοτήτων, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού με πολύ διαφορετικό τρόπο. Επομένως, ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες μειώσεις φόρου, τουλάχιστον στους χαμηλόμισθους. Κάτι το οποίο θα ενισχύσει και την κατανάλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να εξευρεθούν ορισμένα φορολογικά έσοδα, αλλά να στηρίξει και τις ομάδες πληθυσμού επαγγελματιών που επλήγησαν περισσότερο, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή η εστίαση. Τώρα, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, το βασικό είναι ότι η φορολογική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο για την ανάκαμψη των επιχειρήσεων, με μια αποσειρά μέτρα που θα μπορούσαν να εξεταστούν, όπως θα έλεγα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις για τις επιχειρήσεις ή κυρίως η κινητροδότηση, έτσι, η παροχή φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και την τεχνολογία, έτσι, δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία, όπως επίσης δαπάνες οι οποίες ή φορολογικά κίνητρα που θα πρέπει να κατευθυνθούν στη δημιουργία πάρκων, τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων ή άλλων ελεύθερων ζωνών. Το είχαμε ακούσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος υπαναχώρησης. Αντιθέτως, είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές, και φορολογικές και μη, και να προχωρήσουμε σε αυτό. Καθώς μπορεί να βοηθήσει και στο λεγόμενο brain drain, αλλά και γενικότερα να προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα που σχετίζονται κυρίως με την επόμενη μέρα, έτσι, την αντιμετώπιση της υγείας, τα ζητήματα της τηλεργασίας κλπ. Εννοείται ότι αυτά τα φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν και προς επενδύσεις οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι, χαμηλότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια συζήτηση που ούτως ή άλλως γίνεται στην παγκόσμια κοινότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα πιο βασικά που θα μπορούσα να σκεφτώ. Αυτό όμως που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ακριβώς λόγω της απώλειας των φορολογικών εσόδων, τόσο λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο βεβαίως και των μέτρων στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπάρχει μία μείωση σημαντική των φορολογικών εσόδων, η οποία ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερη το επόμενο διάστημα. Επομένως, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού κόστους της κρίσης. Οπότε, πολλοί προτείνουν την αύξηση της φορολογίας, την επιβολή δηλαδή μείγματος μεταξύ φόρων και δαπανών ή την πλήρη αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Και κάποια από τα μέτρα που έχουμε ακούσει να συζητιούνται το τελευταίο διάστημα είναι ενδεχομένως ακόμα και η αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα ή ενδεχομένως η φορολόγηση της κατοχής των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητείται ιδιαίτερα η επιβολή ενός φόρου πλούτου στους πιο πλούσιους Ευρωπαίους ως ένα μέτρο ένδειξης αλληλεγγύης. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι είδαμε και στο παρελθόν ότι τέτοια μέτρα είναι πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε ύφεση στην οικονομία, κάτι που δεν είναι το ζητούμενο σε αυτή την κρίση όπου επιδιώκεται η ανάκαμψη. Θεωρώ ότι μολονότι είναι νωρίς, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα την ένταση της κρίσης, και μια μακροπρόθεσμη φορολογική πολιτική πρέπει να συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θεωρώ ότι στην Ελλάδα η άντληση των φορολογικών εσόδων θα μπορούσε κυρίως να προκύψει από τις επενδύσεις, όπως είπαμε πριν, καθώς επίσης και από μια προσπάθεια προσέλκυσης, θα λέγαμε, ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κάτι που μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, με μέτρων που είχε θεσπιστεί πριν από τη κρίση σε σχέση με τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης αλλοδαπών, οι οποίοι θα επιλέξουν να έχουν ως φορολογική κατοικία την Ελλάδα, ενδεχομένως μέσα σε μια γενικότερη φορολογική στρατηγική για τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά και με την δημιουργία νέων σχημάτων προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μάλιου, παίρνω συνέχεια από την κυρία Σαββαϊδού και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την προσέλκυση ιδιωτικού πλούτου με εταιρικές μορφές και φορολογική ευελιξία.
Ευχαριστώ κύριε Τσίγκο. Καλημέρα και από μένα. Μια όμορφη ηλιόλουστη ελληνική μέρα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς φίλους σε αυτό το ηλεκτρονικό φόρουμ των Δελφών, το οποίο σημαίνει ότι όλοι εμείς καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε του κινδύνου της πανδημίας και πρέπει ενωμένοι να αποφασίσουμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση της φορολογικής ύφεσης που αποτελεί η συνέπεια αυτής της πανδημίας. Όπως είπε η κυρία Σαββαίδου, υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, με την αύξηση των φορολογικών βαρών. Είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το εγκαταλείψουμε, πρέπει να το αφήσουμε, εκτός αν είναι ίστατη ανάγκη και δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κινηθούμε στην επιλογή και να επισπεύσουμε τη συζήτηση επιλογής στοχευμένων φορολογικών κινήτρων, μάλιστα κινήτρων που δεν θα χορηγηθούν με οριζόντιο τρόπο, αλλά τα οποία θα απευθύνονται και θα προσπαθούν να εξυπηρετούν ορισμένους τομείς δραστηριότητας που θα ήθελε η χώρα τα επόμενα 5, 10 ή 15 χρόνια να προσελκύσει στο εδαφός της. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι τα κεφάλαια ιδιωτικού πλούτου, τα οποία είτε φύγαν από τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, είτε δεν είχαν ποτέ αναπτύξει σχέσεις με τη χώρα και καιρός ίσως να αποκτήσουν. Θα ήθελα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα καθεστώς ώστε να προσελκύσουμε κεφάλαια ιδιωτικού πλούτου που συνήθως τοποθετούνται με συντηρητικό τρόπο, δηλαδή δεν τοποθετούνται σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά στόχος τους είναι να παραμείνουν χωρίς απώλειες και να επενδύονται, να τοποθετούνται σε διάφορες κινητές αξίες ή με άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επιλογή, τη δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι οικογένειες που έχουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό θα επέλεγαν ένα εταιρικό τύπο στην Ελλάδα, μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα βρισκόταν κάτω από το πλαίσιο προστασίας των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Η εισρωή των περιουσιακών στοιχείων αυτών στην εταιρεία δεν θα δημιουργούσε στην οικογένεια οποιοδήποτε φορολογικό γεγονός, δεν θα αποτελούσε ένδειξη φροδοτικής ικανότητας, δηλαδή δεν θα τους οδηγούσε σε επιβολή φόρου με τεκμαρτό τρόπο, τα γνωστά τεκμήρια. Ακόμα και η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων από αυτή την εταιρεία προς τα ίδια μέλη της οικογένειας που την ιδρύσανε δεν θα είχε φορολόγηση υπεραξιών κερδών ούτω καθεξής. Και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αυτή η εταιρεία, καθώς και η οικογένεια, θα αντιμετώπιζε ένα φόρο, ένα φορολογικό συντελεστή, που θα ήταν ίσως με ένα φορολογικό συντελεστή μερίσματος. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτή τη δυνατότητα ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος είτε με συγκεκριμένα χρονικά όρια διακράτησης της περιουσίας αυτής στη χώρα, είτε με ποσοτικά όρια, είτε με όρια απασχόλησης προσωπικού και κυρίως με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιόντουσαν σε επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα είχαν μια παθητική επένδυση, δηλαδή θα ήταν απλώς επενδεδημένα τοποθετημένα. Τι θα κέρδιζε η οικογένεια που θα έφερνε τα ποσά αυτά, το κεφάλαιό της στη χώρα? Θα κέρδιζε, νομίζω, εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, μία δυνατότητα διαχείρισης της περιουσίας της από επαγγελματίες διαχειριστές. Θα κέρδιζε ακόμα τη δυνατότητα να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της έναντι οποιοδήποτε τρίτου, αφού θα μεσολαβούσε το εταιρικό μόρφωμα. Και θα κέρδιζε όλα αυτά κάτω από ένα προνομιακό φορολογικό καθεστώς, το οποίο θα ήταν σαφές, διαβιές, απλό και κυρίως χαμηλό. Τι θα κέρδιζε η χώρα? Θα κέρδιζε το προφανές, τα κεφάλαια που θα μπαίνανε μέσα στη χώρα και τη μόχλευσή τους. Θα κέρδιζε ακόμα τη δυνατότητα να εγκατασταθεί στη χώρα όχι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο με το καθεστώς non-dom, αλλά όλη του η περιουσία και η δομή, ο κόσμος δηλαδή, που υποστηρίζει την τοποθέτηση και την επένδυση. Έτσι λοιπόν η χώρα θα αποκτούσε με εξωστρέφεια μια ανταγωνιστική θέση απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, που χρησιμοποιούν διάφορες μορφές τέτοιου είδους κινήτρων προκειμένου να στηρίξουν την οικονομία τους και να αυξήσουν το ΑΕΠ τους. Γνωριστεί από το ελληνικό δίκαιο, γιατί δεν είναι ένα κάτι που δεν προβλέπεται από τα επιρροτικά δίκαια. Και προτείνω έναν μηχανισμό ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιούν οι αγγλοσαξονικές χώρες, προκειμένου να προσελκύουν
περιουσίες, ιδιωτικές περιουσίες, κυρίως οικογενειακές περιουσίες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σταματέλου, η επέκταση καθεστώτος εγκατάστασης φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα και κίνητρα σε στελέχη. Άκουσα την κυρία Μάλιου προηγουμένως να μιλάει για τέτοιες εταιρείες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν και το δικό τους προσωπικό. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα? Εγώ να ξεκινήσω κάνοντας μια αρχική τοποθέτηση, λέγοντας ότι ο 46-46 που ακούσαμε προηγουμένως ήταν όντως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μετά από 10 χρόνια όπου η φορολογία αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά σαν εισπρακτικό εργαλείο και βλέπαμε νόμους με συντελεστές να αυξάνονται, ήρθε ένας νόμος, και εγώ δεν θα μείνω στη μείωση των συντελεστών, παρότι και αυτή ήταν ευπρόσδεκτη, ήρθε όμως ένας νόμος ο οποίος είχε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Για μένα ήταν δύο οι πολύ σημαντικές διατάξεις. Το ένα ήταν η απαλλαγή των κεφαλαιακών κερδών για την πώληση συμμετοχών των νομικών προσώπων, το περίφημο participation exemption που πολλές χώρες στην Ευρώπη το έχουν για πάρα πολλά χρόνια και εμείς δεν το είχαμε. Τώρα το έχουμε, άρα ένα μειονέκτημα που είχαμε σε σχέση με τους υπόλοιπους για την προσέλκυση κεφαλαίων έχει πλέον αναστραφεί. Και το δεύτερο ήταν το καθεστώς των on-dom που ακούσαμε και λέγαμε. Εγώ δεν θα το κριτικάρω, διότι θεωρώ ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν ήταν αρκετά τολμηρό. Έτσι όπως διατυπώθηκε μέσα στον νόμο, αφορά ανθρώπους μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, υψηλού πλούτου, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πού θα εγκατασταθούν και πού θα φορολογηθούν, γιατί έχουν οικονομικά συμφέροντα σε πάρα πολλά σημεία του χώρου, γιατί περνούν το χρόνο τους σε πάρα πολλές χώρες, γιατί έχουν σπίτια παντού, και η Ελλάδα τους δίνει κάτι που άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Κύπρος, τους έχουν δώσει εδώ και πολλά χρόνια, και ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για να επιλέξουν την Ελλάδα σε σχέση με μια άλλη χώρα. Το θέμα όμως είναι, όπως είπε και η αγαπητή Άσπα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με δομές, με στελέχη που τους υποστηρίζουν. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Και οι ξένες επενδυτές, οι ξένοι επενδυτές και τα ξένα funds που θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δεν θα φέρουν μόνο τα χρήματά τους. Θέλουν να φέρουν και τους ανθρώπους τους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν όλη αυτή την επένδυση. Και αυτή τη στιγμή το καθεστώς που έχουμε, το φορολογικό για τη φορολόγηση των στελεχών, το οποίο δυστυχώς το ζούμε, το βιώνουμε όλοι εμείς καθημερινά, δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό. Αντιθέτως, είναι ένα εξαιρετικά ακριβό καθεστώς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την υπέρβαση. Πρέπει να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Πρέπει να πούμε ότι κάτι ανάλογο με τη φορολογική απαλλαγή που δίνουμε στους non-dom θα δώσουμε και σε στελέχη που έρχονται, που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος στο παρελθόν, που έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν σε μία επένδυση στο καθεστώς μια σύμβαση εργασίας και φυσικά για περιορισμένο χρόνο. Έτσι. Δεν είναι ο σκοπός μας να δημιουργήσουμε διαφορετικές φορολογικές κάστες και να έχουμε εργαζόμενους πρώτης και δευτέρας ταχύτητας. Σκοπός μας όμως είναι να διευκολύνουμε τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα και να τρέξουν μια επένδυση όπως αυτοί καταλαβαίνουν και να προσελκύσουμε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που θέλουμε. Θέλουμε και το κεφάλαιο. Στις επιχειρήσεις λέμε σήμερα ότι ο πόλεμος γίνεται για το ταλέντο και στις χώρες ο πόλεμος γίνεται για το ταλέντο. Και η φορολογία μπορεί να είναι ένα μέσο για να μας βοηθήσει να προσελκύσουμε ταλέντο στη χώρα. Έχετε σκεφτεί κάποιο τρόπο φορολόγησης, ένα ποσοστό πάνω στο εισόδημα? Θα μπορούσε κατά αναλογία αυτού που γίνεται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες να απαλλάξουμε, για παράδειγμα, το 50% του εισοδήματος που λαμβάνουν για την εργασία τους. Χωρίς πάντα, αυτό έτσι, να δημιουργεί και ανισότητα. Κοιτάξτε, ανισότητα. Το έχω ακούσει, επειδή το συζητάω συχνά αυτό, έχω ακούσει συχνά την τοποθέτηση, μα αυτό είναι άδικο. Άδικο είναι αυτό που περνάει η ομάδα των Ελλήνων στελεχών τα τελευταία 10 χρόνια, που συνέχεια χρηματοδοτούμε μια κατάσταση χωρίς να βλέπουμε φως. Και τώρα η εκλεκτή φίλη και συνάδελφος Κατερίνα είπε προηγουμένως ότι πάλι συζητιέται να ανέβει ο συντελεστής. Αν δεν ανοίξουμε την φορολογική βάση,
δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το μαρτύριο του να ανεβάζουμε τον, την πέτρα σαν το Σύσυφο και να ξανακατεβαίνει πάλι κάτω. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων. Και αυτού του τύπου οι άνθρωποι που συζητάμε, όχι μόνο θα έρθουν να φορολογήσουν εδώ το εισόδημά τους, που θα το φορολογούσαν σε κάποια άλλη χώρα διαφορετικά, δηλαδή είναι έσοδο που πριν δεν είχαμε, αλλά θα έρθουν να ζήσουν εδώ, θα καταναλώσουν εδώ, θα αγοράσουν σπίτια εδώ, θα πάνε τα παιδιά τους σχολεία εδώ, που αυτό θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία πολύ μεγαλύτερο. Απλά να επισημάνω, η κυρία Σαββαίδου μίλησε για αύξηση φορολογικού συντελεστή στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Εντάξει. Ελπίζω ότι δεν θα το δούμε στην Ελλάδα. Κύριε Τσαγκάρη, θα μας δώσετε κάποια παρουσίαση επιτυχημένων μέτρων που κάνετε στην Κύπρο, γιατί όλοι συζητάμε για την Κύπρο. Τι έχετε κάνει και είστε τόσο καλοί? Εντάξει. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους για την πρόσκληση. Αλλά γενικά σε ένα φορολογικό σύστημα, όταν αξιολογείται κατά πόσον είναι δίκαιο ή αποτελεσματικό, θα κοιτάξω με διάφορους χαρακτηριστικά. Κατά πόσον προωθεί τις επενδύσεις, εξαλείφει την ανισότητα, στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής. Τώρα, οι παράγοντες, θα έλεγα, οι οποίοι βοηθούν τις επενδύσεις, είναι γενικά αποδεκτοί από όλους μας. Δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε εμείς κάτι νεότερο. Χρησιμοποιούνται από όλες τις χώρες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της φορολογικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, πιστεύω. Ο υψηλός βαθμός της φορολογικής βεβαιότητας. Οι φορολογικοί συντελεστές σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Ο σχεδιασμός των φορολογικών κινήτρων, διότι δεν μπορείς να δώσεις φορολογικά κίνητρα για όλες τις πτυχές της οικονομίας. Είναι αδύνατο. Ο πραγματικός οριακός φορολογικός συντελεστής είναι σημαντικός και, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να μειώνεις πάντοτε τους φορολογικούς σου συντελεστές. Μπορεί να εφαρμόσεις διάφορους τρόπους για να μειώνεται ο οριακός φορολογικός συντελεστής μέσω επιταχυνόμενων αποσβέσεων, που είναι σημαντικός, μετατροπή του κόστους των ιδίων ως εκπιπτόμενες δαπάνες και ούτω καθεξής. Στην Κύπρο έχουμε κάνει. Θεωρώ ότι το σύστημα της Κύπρου, το φορολογικό, είναι πολύ απλοποιημένο. Δηλαδή, για τους μισθωτούς σήμερα, σε 3 λεπτά συμπληρώνεις τη φορολογική σου δήλωση. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου εκπτώσεις, πιστώσεις, τίποτα. Έχει αυξηθεί το όριο το αφορολόγητο στο 19.500 ευρώ και χάθηκαν και οι πιστώσεις και οι εκπτώσεις. Οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, τουλάχιστον στον εταιρικό φόρο, και για τα στελέχη, θα έλεγα, τους υψηλόμισθους, πάλι μέχρι το 35% πηγαίνει. Και έχουμε εφαρμόσει διάφορα κίνητρα για τη μεταφορά του τόπου φυσικής διαμονής στην Κύπρο. Το non-dom, το αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο ισχύει στην Κύπρο. Για τους μισθωτούς έχουμε αυτές τις απαλλαγές ανάλογα με το μισθό των οποίων παίρνουν. Αν είναι πάνω από 100.000 έχουμε το 50%, κάτω από 100.000 έχουμε το 20% για κάποια περίοδο, 5 ή 10 χρόνια ανάλογα. Και έχουμε εφαρμόσει και τελευταία αυτόν το 60-day rule, με το οποίο κάποιον πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλη χώρα θα μπορεί να επιλέξει την Κύπρο του κατοικία. Τώρα, αυτά τα μέτρα πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς για να δούμε πόσον αποδίδουν. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί τα μέτρα να μην αποδίδουν όσον αφορά την εισπρακτική πολιτική, αλλά να αποδίδουν γενικότερα στην οικονομία. Διότι θα έρθουν εδώ να ξοδέψουν, να αγοράσουν σπίτια, να νοικιάσουν σπίτια και ούτω καθεξής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που μου είπαν κάποιοι φίλοι από τη Μάλτα. Το betting industry, ή τέλος πάντων στοιχημάτων, δεν αποφέρει σχεδόν καθόλου έσοδα για το κράτος, από άποψη φόρων. Αλλά μου λέει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα έρθουν εδώ όλα τα στελέχη, θα έχουν την έδρα τους οι επιχειρήσεις, θα ενοικιάσουν, θα εξοδέψουν στα εστιατόρια και το άρα θα πάρουμε έμμεσα από βασικά φόρους κατανάλωσης, το φόρο προστιθέμενης αξίας. Εκεί μας ενδιαφέρει περισσότερο.
Έχουμε μια άλλη νομοθεσία που έχουμε εισαγάγει, που εφαρμόστηκε από πάρα πολλές χώρες τώρα. Είναι η λεγιζόμενη έκπτωση του τόκου, με την οποία οι χρηματοδοτήσεις από ίδια κεφάλαια εξισώνονται στην ουσία με τις χρηματοδοτήσεις που γίνονται μέσω τραπεζών. Έχουμε μια άλλη την κατοχή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για να προσελκύσουμε εταιρείες που έχουν εισοδήματα από royalties και παρόμοια άλλα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε ένα σχέδιο για καινοτόμες επιχειρήσεις. Έχουμε προσπαθεί να προωθήσουμε την οπτικοακουστική βιομηχανία μέσω επιστροφές χρημάτων και διάφορες πιστώσεις και εκτόσεις τις οποίες παραχωρούνται στις εταιρείες οι οποίες γυρίζουν βασικά ταινίες στην Κύπρο. Η διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων, θεωρώ, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Η άνοδο από τη διάθεση τίτλων είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο υπάρχει στην νομοθεσία μας, το οποίο μπορεί να προσελκύσει εταιρείες συμμετοχών, όλες αυτές τις holding τις εταιρείες, διότι δεν υπάρχει φόρος κατά τη διάθεση αυτών των τίτλων. Και ένα άλλο σημαντικό κοντάς είναι το ευρύ δίκτυο των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας. Σήμερα έχουμε με 65 χώρες και επεκτείνεται συνεχώς. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πράγματι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή στα φορολογικά και είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Και θέλω να φτάσω σε μια κατάληξη, να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που πάλι οι δυνατές οι χώρες θα ελέγχουν τα πάντα πάλι. Και θα προσπαθεί η Ελλάδα ή η Κύπρος ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να εισαγάγει ένα μέτρο και στο τέλος θα σου λένε όχι, αυτό το μέτρο δεν γίνεται. Και θα σας αναφέρω, το είναι το σκαφόν αναψυχής. Δηλαδή, όταν άρχισαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει εμάς προσκόμματα τέλος πάντων, ξέχασαν να συμπεριλάβουν και τη Γαλλία και την Ιταλία, γιατί ήταν μεγάλες χώρες. Ξαφνικά μετά άρχισαν να προβάλλουν προβλήματα και σε αυτούς. Βέβαια, επειδή πάντα υπάρχει η απειλή του δικαστηρίου, προσπαθείς πάντα να μεταβάλεις και εσύ τις υγείες σου. Αλλά πολλές φορές, εγώ θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κοιτάζει γενικότερα το όφελος της Ευρώπης. Σε Ευρώπη γενικά, διότι αν δεν τους πάρουμε εμείς σαν χώρες ευρωπαϊκές, κάπου αλλού θα καταλήξουν. Είναι δεδομένο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα επανέλθουμε. Κυρία Μάλιου, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ανάπτυξη στην αγορά κινήτων από φυσικά πρόσωπα με κεφάλαια από την αλλοδαπή. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, κύριε Τσίγκο, και ευχαριστώ που τη θέτετε. Όπως ξέρουμε, από τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η ατμομηχανή για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ήταν το ακίνητο. Ξέρουμε και πάλι ότι τα τελευταία 10 χρόνια αυτή η αγορά συμπιέστηκε και υπέφερε ίσως περισσότερο από όλες τις άλλες αγορές, με μία τάση ελατηρίου να αναστρέφεται τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως από ενδιαφέρον αλλοδαπών κεφαλαίων που θέλανε να αποκτήσουν ακίνητα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν και πάλι η ιδέα του να φτιάξουμε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μέσω εταιρικών μορφών, με εταιρείες δηλαδή που θα έχουν εγκατάσταση στη χώρα και θα επενδύονται περιουσίες για την απόκτηση των ακινήτων αυτών, φαντάζει, μοιάζει εξαιρετικά ελκυστική. Εκεί πάλι θα θέλαμε εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχουν αλλοδαπά κεφάλαια και από αυτή την συμμετοχή είτε στο κεφάλαιο είτε στη δίκηση δεν θα γινόταν φορολογική, δεν θα τίθεται το θέμα φορολογικής κατοικίας στη χώρα. Θα θέλαμε πάλι να περιλαμβάνει ίσως αυτή η μορφή ακίνητα επενδύσεων, δηλαδή τοποθετήσεων, άρα ακίνητα από τα οποία προκύπτει παθητικό εισόδημα, δηλαδή ακίνητα που αποκτώνται για εκμίσθωση ή ακίνητα που αποκτώνται για να ανακατασκευαστούν και να πουληθούν για μεταπόληση. Επομένως, το βασικό που θα έπρεπε να προβλέπουμε σε αυτό το καθεστώς, έχω τη γνώμη πως είναι ότι οποιαδήποτε μεταπόληση ακινήτου, οποιαδήποτε υπεραξία, δεν θα φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις, αλλά θα έχει ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή θα επιβάλλεται, ας πούμε, ένας φορολογικός συντελεστής ίδιος με το συντελεστή που θα ισχύει κάθε φορά για τα μερίσματα, σήμερα 5%, έτσι ώστε αυτή η φορολογική επιβάρυνση να εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους μετόχους.
αυτός ο τρόπος, όπως και ο προηγούμενος για τον οποίο συζητήσαμε, δημιουργεί ευκαιρίες ώστε να έρθουν κεφάλαια στη χώρα, τα οποία έτσι αλλιώς βρίσκονται τοποθετημένα με έναν συντηρητικό τρόπο, με όχι δηλαδή επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, και τα οποία με πάρα πολύ ευκολία θα μπορούσε η χώρα να τα προσελκύσει, τόσο γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στα ακίνητα, όσο και γιατί υπάρχουν περιουσίες οικογενειακές και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στη χώρα. Άρα νομίζω, χωρίς φόβο, χωρίς δισκαμψία, θα πρέπει να πάμε σε ένα απλοποιημένο καθεστώς χαμηλών φορολογικών κινήτρων, τόσο για να προσελκύσουμε μέσω εταιρικών μορφών την δυνατότητα να εγκατασταθούν στη χώρα χρήματα, όσο και για άλλου είδους ιδιωτικές τοποθετήσεις. Μάλιστα, ειδικά για τα ακίνητα, θα πρέπει να απαγκιστρωθούμε και από αυτή τη γάγκρενα που λέγεται ειδικός φόρος ακινήτων, ο ΕΦΑ, ιδίως αν ενεργοποιηθεί το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων και το τελικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο τελικός φορέας έχει αποκαλυφθεί και έχει καταγραφεί στο Μητρό αυτό. Αν κατάλαβα καλά, προτείνεται ένα μοντέλο πάνω στα ακίνητα και στην είσοδο και στην έξοδο. Και στην είσοδο και στην έξοδο, μηδενικό φορολογικό βάρος. Η πώληση του ακινήτου θα φέρνει ένα φορολογικό έσοδο στην εταιρεία, το οποίο θα φορολογείται με 5% και θα τελειώνουμε. Δηλαδή, θα μπορούμε να έχουμε μια ευκαμψία, θα μπορούμε να αναζωογοποιήσουμε την αγορά ακινήτων με αγορές, μετασκευές και πωλήσεις ακινήτων χωρίς τεράστια ζητήματα, χωρίς τεράστιο φορολογικό βάρος και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάζουμε σε όλους αυτούς τους αλλοδαπούς επενδυτές διάφορα σχήματα πολλαπλών εταιριών και πολλαπλών εγκαταστάσεων ανά το κόσμο, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται σε βαρύ φορολογικό κόστος. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σταματέλου, θα ήθελα να συζητήσουμε δύο θέματα και αν είναι δυνατόν να είμαστε σύντομοι γιατί η ώρα μας φεύγει. Ένα είναι τα επιχειρηματικά πάρκα και ήδη η χώρα μας κάνει το πρώτο βήμα στη Θεσσαλονίκη. Ψηφίστηκε και αρχίζει η διαδικασία. Και είναι τι προτείνετε για τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Εντάξει, το θέμα των πάρκων νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που διαφωνεί ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το ανέφερε και η κυρία Σαββαίδου νωρίτερα. Το βλέπουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Απλώς το σημαντικό εδώ είναι ότι θα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Είναι υψηλή τεχνολογία, είναι έρευνα όσον αφορά στο κομμάτι το φαρμακευτικό. Να αποφασίσουμε σαν χώρα τι είναι αυτό που θέλουμε να προσελκύσουμε, τι κίνητρα συγκεκριμένα θα δώσουμε και εκεί, ξαναλέω, πρέπει να δούμε τόσο το κομμάτι του κεφαλαίου που ακουμπάει στα θέματα των υπεραποσβέσεων, που ακουμπάει στα θέματα των απαλλαγών, που ακουμπάει στα θέματα των υποδομών, δεν είναι μόνο φορολογικό, αλλά και το κομμάτι των το κομμάτι του ανθρώπινου κεφαλαίου, πώς θα γίνει η χώρα ελκυστική για αυτούς τους πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους που θέλουμε να φέρουν να ζήσουν εδώ. Και αυτό ακουμπάει και στο θέμα του brain drain που είπατε. Για να τραβήξουμε πίσω τα παιδιά που ήρθανε, μισθούς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε πολύ υψηλούς, όπως είναι η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι με την σωστή εφαρμογή φορολογικών κινήτρων και με τις σωστές ευκαιρίες θα μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Κυρία Σαββαίδου, θα σας παρακαλούσα και λίγο πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος έχει κυλήσει. Πώς πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων? Ναι, κύριε Τσίκο. Νομίζω είναι μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ερώτηση, υπό την έννοια ότι και η Άσπα Μάλιου και η Γεωργία Σταματέλου μας περιέγραψαν μια σειρά από φορολογικά κίνητρα, από ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την κατοικία, όσο και για εταιρείες με συγκεκριμένα νέα σχήματα, αλλά και για την εκμετάλλευση των ακινήτων. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα μέτρα μπορεί να έχουν πολλαπλά ωφέλη, τόσο για την άμεση άντληση φορολογικών εσόδων από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά και από και τον έμεσο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στην ελληνική οικονομία. Και ο κύριος Τσαγκάρης μας είπε ότι πολλές φορές μπορεί να μην έχουν ιδιαιτέρως υψηλά έσοδα, αλλά εν πάση περιπτώσει επηρεάζεται η κατανάλωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό βέβαια και η προσέλκυση ταλαντούχων ανθρώπων στην Ελλάδα. Επομένως, όλα αυτά τα ευνοϊκά φορολογικά σχήματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και για ένα άλλο λόγο που αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή ότι θα αποτρέψουν τον κίνδυνο να επιβληθούν νέοι φόροι που θα επιβαρύνουν τους γνωστούς ύποπτους, όσους επομίστηκαν δηλαδή και το βάρος της προηγούμενης κρίσης. Ωστόσο, θεωρώ ότι όλα αυτά τα κίνητρα, όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει στην ουσία να μην αποδεσμεύουν, θα λέγαμε, την όποια κυβέρνηση από την υποχρέωση λογοδοσίας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει για όλα αυτά να υπάρχει δημοσιονομική και φορολογική διαφάνεια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε ποιος επομίζεται το κόστος, ποιος ευνοείται από τις συγκεκριμένες δράσεις. Να ανεβαίνουν σε μια πλατφόρμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, το να ανεβαίνουν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα θα ήταν ένα μέτρο. Προβλέπεται σε πολλές χώρες, το προτείνουν και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια, δεν έχουμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης και ξέρουμε ότι δεν έχουμε και ανισότητες, όπως είπε και η Γεωργία. Κύριε Μελλονογιάννη, τι κρατάμε και τι όχι από όλα αυτά που συζητήσαμε, αν λίγο σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη. Θα πρέπει να τα κρατήσουμε όλα καταρχήν. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν. Κρατάω και το εννοώ τις προτάσεις που έγινε σε σχέση με τον ON-DOM. Το ON-DOM ήταν κάτι καινούριο για μας. Ήταν τέρα incógnita, δεν ντρέπομαι να το πω. Τη δημιουργία εταιριών οι οποίες θα υποστηρίζουν τους ανθρώπους υψηλών εισοδημάτων που θα έρθουν στην Ελλάδα και θα επιλέγουν την Ελλάδα, το είπε η εκλεκτή συνάδελφος, η κυρία Μάλιου, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι που το σκεφτόμαστε. Όλα όσα ακούστηκαν από τον συνάδελφο από την Κύπρο επίσης, την οποία θαυμάζω για την ευελιξία της δημόσιας διοίκησης, για την ταχύτητα με την οποία επιλύει θέματα, κάτι που δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα. Επίσης, κρατάω την παρατήρησή του ότι μπορεί στρίκτο σένσου να μην έχεις έσοδο από κάτι, από το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένες οι στοιχηματικές εταιρείες στη Μάλτα, αλλά έχεις παράπλευρα έσοδα. Ούτε σε αυτό είμαστε ηθισμένοι, για να είμαστε ειλικρινείς, στην Ελλάδα. Δεν έχει μετρηθεί. Πάντα βλέπουμε το στενό, το εισπρακτικό. Αυτές τώρα είναι παθογένειες, βέβαια, δεκαετιών, που θα κάνουμε μια καθημερινή, πιστεύω, προσπάθεια να αντιληφθούμε, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε και να μετρήσουμε το side effect, που δεν είναι πάντα εύκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι συντηρητικό και ίσως να γίνω δυσάρεστος. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, για να μην είναι πολυτέλειες, προαπαιτούν την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθούμε στην κανονικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσαγκάρη, για 20 δευτερόλεπτα, δώστε μας μια τελική πρόταση. Κοιτάξτε, σημαντικό κατά την άποψή μου είναι η ασφάλεια δικαίου. Σταθερή και απλή φορολογική κανόνες. Αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, η οποία θα πρέπει να επηρεάζει το εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο ρόλος του πολιτικού περιβάλλοντος, μιας και έχουμε και τον κύριο, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αν δεν έχει ο πολίτης για τους πόλους, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στις φορολογικές αρχές. Αυτό είναι και μείωση του κόστους της φορολογικής συμμόρφωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για να έχει επιτυχία το φορολογικό μιας χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φορολογία, σε μια σύνοψη, είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Ας κάνουμε την φορολογία δημιουργική βιομηχανία. Ας βοηθήσουμε τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών. Ας βοηθήσουμε την οικονομία των ιδεών. Είναι μεγάλη μας ευκαιρία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Ευχαριστώ το Φόρουμ των Δελφών. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον μεγάλο Έλληνα, τον Σίμω τον Τζομόκο, για αυτό που έχει κάνει το θεσμό των Δελφών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.